υπάρχει περίπτωση να σας ξαναδούμε με Φίβο Μεθοφάνος? Ποτέ μου λες ποτέ, αλλά τώρα είμαι πολύ ευχαριστημένη με τον Νίκο Δουλάμη και τον Χρήστο Δουλάμη, αυτό το περίεργο δίδυμο. Και πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να μου γράψει ο Φίβος και ο Μεθοφάνος. Άλλωστε αυτοί τώρα γράφουν αλλού. Δεν ασχολούνται με μένα. Αν... ναι. Ναι, και θέμα εταιρεών, εγώ ξέρω. Όχι, θέμα εταιρεών. Ποια εταιρείες δεν υπάρχουν, Άρτ? Τώρα πια υπάρχει το περιοδικό, η εφημερίδα και ό,τι θέλει να προκύψει μετά. Μπαίνουμε και μέσα στο ίντερνετ, καταβάζουμε όλα τα τραγούδια του κάθε καλλιτέχνη. Πώς τα πάτε με το ίντερνετ εσείς? Μια χαρά, μια χαρά. Facebook εσείς το χειρίζεστε? Το Facebook όχι, η κόρη μου. Θα μιλήσω όταν θέλω να μιλήσω και όταν θέλω θα σου πω πως αγαπώ. Μ' αρέσει που έχετε το χέρι εδώ. Γιατί? Γιατί είναι από την άκρη Δημητρίου, είναι πιο οικείο. Είναι... Μα και... είσαι το παιδάκι μου. Τέτοια, σαν το γιο μου. Τέτοια λέτε. Και στην αρχή που ξεκινήσαμε τη συνέντευξη λέω ποια γωνιά σας βολεύει. Μου λέτε τι εννοείτε? Δηλαδή δεν έχετε την καλή γωνιά, την κακή γωνιά? Ποιες είναι οι γωνιές, δεν τις ξέρω εγώ. Με άλλες τραγουδίστρες που παίρνω συνέντευξη, ναι, μου λένε, δεν θέλω να πω ονόματα, μισώ να κάτσω από εκεί γιατί η γωνία μου είναι από εδώ, από εκεί. Α, ίσως να τους έχουν μάθει ότι το κάνουν φωτογράφηση, ότι και σε συνέντευξη πρέπει να έχουν και συνέντευξεις. Δεν το ξέρω αυτό. Εμένα δεν με νοιάζει. Όπως και να βγω, ωραία είμαι. Βγήκαν και είπαν για τα αποτυπώματα ότι είπατε. Ποιος? Ότι με μαύρη, νομίζω το Ράδιο Αρβίλα, για τα αποτυπώματα. Τι είπε το Ράδιο Αρβίλα? Μαύρισαν... Τι είπε το Ράδιο Αρβίλα? Που σας μαύρισαν τα δάχτυλα. Τα χέρια μου, τα χέρια μου. Ναι, ναι. Τι είπε χέρια... το Ράδιο Αρβίλα? Ότι... δηλαδή το σχολιάσανε αρνητικά. Όχι, πιο έτσι. Το κοροϊδέψανε, χαβαλέ. Ναι. Τους εύχομαι να μην πάνε ποτέ στα χέρια τους, λοιπόν. Αυτοί που κάνουν χαβαλέ. Γιατί χαβαλέ με τα σοβαρά πράγματα δεν κάνουμε ποτέ. Πες χαιρετίσματα σε αυτούς που κάνουν το Ράδιο Αρβίλα. Χαιρετίσματα. Ας με λένε τρελή, σ' αγαπά πολύ και σε νοιάζομαι. Η Άντζελα Δημητρίου, στο αμάξι της, ποιους άλλους τραγουδιστές ακούει? Α, πολλούς. Τη Δέσποινα Βανδύ την ακούτε? Σαφώς. Πώς σας φαίνεται? Πολύ καλή. Την Άννα? Και την Άννα και την Παπαρίζου και την Τεκιζίνα. Νατάσα? Και την... Κοκκίνου και την Ατάσα και το Γιαννιά και το Μπλούταρχο. Τι θα σας πω κι άλλα τώρα. Δεν ξέρω αν άλλοι καλλιτέχνες ακούνε εμένα όμως στο αυτοκίνητό τους. Με ποιους από όλους που είπατε ότι ακούτε θα θέλατε να συνεργαστείτε? Έχω συνεργαστεί σχεδόν με όλους. Με την Άννα έχω συνεργαστεί. Με την Πεγκυζίνα, πριν να γίνει ακόμα Πεγκυζίνα. Α, ναι. Έχω συνεργαστεί, ναι, στην Ράιδα. Δεν το ξέρω. Με την Κοκκίνη έχω συνεργαστεί πριν να γίνει ακόμα Κοκκίνη. Που ήταν ακόμα ρεβονιασμένη με το... με το Σχοινά. Τότε. Ποιος να σου πω. Και κρατάτε επαφή με όλους αυτούς? Με κανέναν? Σαφώς. Σας παίρνουν τηλέφωνο? Όχι, κοίταξε να δεις. Τώρα που μου συνέβη αυτό το τυχαίο γεγονός, αναρωτήθηκα αν υπάρχουν πια καλλιτέχνες που με αγαπάνε ή επιχειρηματίες που με αγαπάνε. Κανείς δεν σας πήρε? Γιατί δεν σηκώσανε ένα τηλέφωνο. Κανένας? Κανένας. Ίσως μην το ξέρανε, μωρέ, εντάξει, γιατί έγινε τελείως μυστικό αυτό που με πιάσανε. Αυτά τα μάτια τα αγαπάω και αυτά τα μάτια μόνο ζω. Πώς είδατε αυτά τα σκληρά μέτρα? Τι εννοείς? Γενικά με τα δώρα που κόπηκαν. Να δεις, με... θα συνηθίσουμε να ζούμε με αυτά τα ολίγα. Θα μου πεις κι εσείς που παίρνετε κάποιο πιο σοβαρό ποσό, να πούμε. Μην ξεχνάς ότι έχουμε πάρα πολλά έξοδα όμως. Δηλαδή αυτά τα ρουχαλάκια που βλέπεις εδώ δεν είναι φτηνά, έτσι. Είναι, έχουν κάποιο κόστος. Όλα, να πληρώσετε μακιγιέρ, κομωτή. Ακριβώς, από ό,τι βλέπεις έχω δύο συνεργάτες, δεν έχω ένα. Αλλά πιστεύω ότι είναι κακό. Είναι κακό για κάποιον ο οποίος, το μέσο Έλληνα που έχει μια οικογένεια, πώς θα ανταπεξέλθει στην οικογένειά του, πώς θα τα φέρει βόλτα. Οπότε καλά γίνονται οι πορείες και οι βανδαλισμοί. Σαφώς, ναι. Όχι όμως, καλά δεν γίνονται το να καίνε άτομα, το να σκοτώνουν τον κόσμο.
Λάθος. Δεν πονάς, δεν υποφέρω. Κάποτε θα σε έκανα. Καλοκαίρι τι θα κάνει η Άντζελα? Καλοκαίρι η Άντζελα θα κάνει συναυλίες. Θα πάει Κύπρο. Και τον Οκτώβριο η Άντζελα φεύγει. Πού πάει? Πάει Αυστραλία και Αμερική. Για πόσο καιρό? Για 1,5 μήνα. Θα με χάσετε. Θέλετε δεύτερη φωνή φωνητικά? Σε πάρω μαζί. Ξέρεις όλα τα τραγούδια απ' έξω. Τραγουδούσα το «Εσύ τι λες», «Μαργαρίτες», 100%. Πού τα τραγουδάκια αυτά? Χαρακτήρες. Ενώ τραγουδούσατε εσείς, ψιθύριζα εγώ. Τι παιδί έχετε κάνει, κυρία μου? Τον Άρτ. Ναι. Είναι κάτι χαρακτήρες, τελειωμένοι αναπτήρες. Ναι. Ναι. Είναι. Δεν είναι. Δεν ξέρω. Μπορώ να δώσω ένα φυλάκι? Αμέ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά.